Αυτό μπορώ να το χαρακτηρίσω, αγαπητοί φίλοι δημοσιογράφοι, ως παραπληροφόρηση και ως πραγματικά συκοφαντική δυσφήμιση για την ανασκαφή. Είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή, επειδή ο Περιφερειάρχης έχει στείλει το έγγραφο 2 φορές στο Υπουργείο Πολιτισμού, τα ξέρετε καλά, και επειδή η απάντηση δεν είχε δοθεί και ήρθε τώρα, έπρεπε να γίνει μια μετακίνηση ευθυνών. Οπότε σκεφτήκαν και είπαν ότι δεν έγινε καλά η ανασκαφή. Αυτό είναι κακεντρέχεια. Η ανασκαφή έγινε με τον καλύτερο τρόπο. Έτυχε να γίνει το 2014 η ανέβρεση του τάφου, γιατί αν βρισκόταν και πιο παλιά θα τον είχαμε σκάψει. Η ανασκαφή ουσιαστικά είχε αρχίσει από το 2010 και το 2014, κλείνοντας τον περίβολο, φτάσαμε και στην ανέβρεση του τάφου. Έγινε με τον καλύτερο τρόπο. Απορώ πως είναι δυνατόν το Υπουργείο Πολιτισμού, που ήταν αυτό το οποίο ήταν υπεύθυνο για αυτή την ανασκαφή. Αν η ανασκαφή δεν είχε γίνει καλά, γιατί τότε δεν μας είχε γίνει κάποια κουβέντα και θυμήθηκαν μετά από 4 χρόνια. Αυτό για μένα είναι μικροπολιτική του χείριστου είδους. Αν κάποιοι κάνουν μικροπολιτική, δεν ήταν τότε, είναι τώρα. Είμαστε προεκλογική περίοδο ίσως και ο καθένας λέει τα δικά του. Απαράδεκτο για μένα. Εγώ θα τονίσω ότι αυτή η ανασκαφή έγινε με πολύ μεράκι, με πολύ αγάπη. Βοήθησε η τότε πολιτική ηγεσία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι βάφεις μια ανασκαφή γαλάζια, πράσινη, κόκκινη και οτιδήποτε άλλο. Η ανασκαφή είναι για όλους τους Έλληνες. Αυτή η ανασκαφή ήταν οικουμενική. Και δώσαμε τον καλύτερο εαυτό, με πρώτη και καλύτερη εμένα, ως υπεύθυνη της ανασκαφής, να δουλέψουμε σωστά, να βγάλουμε τα σωστά συμπεράσματα. Όπου χρειαζόταν να σκάβουμε ανασκαφικά στρώματα με αργούς ρυθμούς, το κάναμε. Όπου υπήρχαν επιχώσεις και μπορούσαν πιο γρήγορα να προχωρήσουν οι δουλειές, και αυτό το κάναμε. Και από εκεί και πέρα για τα σκαπτικά μηχανήματα, είναι κάτι που χρησιμοποιείται σε όλες τις ανασκαφές. Δηλαδή, σκεφτείτε, όλοι οι αμφίπολοι, όλες οι άλλες θέσεις, η Βεργίνα κλπ, είχαν χρησιμοποιήσει αρχικά σκαπτικά μηχανήματα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν σκάβεις με το κουταλάκι και με την βούρτσα μόνο. Αυτό δεν μπορείς να προχωρήσεις. Και κάθε ανασκαφή είναι χαρακτηρισμένη και ανάλογα με την εποχή, ανάλογα με το είδος της ανασκαφής. Εγώ έχω κάνει μεθόδους ανασκαφών και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 35 χρόνια υπηρεσίας στο Υπουργείο Πολιτισμού. Έχω σκάψει από τάφους, από οικισμούς, από εργαστήρια και μπορώ πια να καταλαβαίνω τα χώματα, ποια είναι επιχώσεις, ποια είναι τα φυσικά, τα κανονικά τα χώματα και ανάλογα να λειτουργούμε. Λυπάμαι που το Υπουργείο, ενώ θα έπρεπε να πει ένα μεγάλο συγγνώμη για την καθυστέρηση, όταν υπάρχει η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, όταν υπάρχει ο Περιφερειάρχης που έχει σταθεί από την αρχή κοντά στην ανασκαφή αυτή και έχει βοηθήσει πάρα πολύ, όταν προσπάθησε να μην φύγουν τα χρήματα αυτά και πάνε αλλού και κρατήθηκαν για τη συγκεκριμένη ανασκαφή, και όχι για να γίνει ανασκαφική έρευνα βέβαια, για να γίνει συντήρηση, η στερέωση, η ανάπλαση του χώρου, έτσι ώστε να γίνει επισκέψιμος. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Αντί να πούνε ένα συγγνώμη για την καθυστέρηση υλοποίησης των έργων, βγαίνουν και δίνουν δελτίο τύπου τέτοιου είδους και καταλήγουν μικροπολιτικά κλπ. Απαράδεκτα για μένα και λυπάμαι που το Υπουργείο Πολιτισμού, σαν Υπουργείο Πολιτισμού, θα έπρεπε να είχε μια πιο υπεύθυνη, πιο σωστή στάση απέναντι στο θέμα αυτό. Από το 2015 που έχω φύγει από την υπηρεσία, έχω συνταξιδοτηθεί, το μνημείο αυτό κάπου δεν γίνανε οι εργασίες που έπρεπε να γίνουν. Είναι λογικό, εδώ έχεις ένα σπίτι που το συντηρείς. Αν δεν το συντηρήσεις 4 χρόνια, θα πάθει ζημιές. Αν το μνημείο τώρα έχει πάθει κάποιες ζημιές, δεν οφείλεται στην ανασκαφή που έγινε. Συγκεκριμένα, να σας πω με λεπτομέρεια, ότι το 2015, που δεν είχε τότε ανασκαφική έρευνα, αυτό που κάναμε ήταν εργαστεριωτικά, αναστηλωτικά
Και μάλιστα η τότε υπουργός, η Πλάκα Λαμπράκη, έστειλε την Τέρνα χωρίς χρηματοδότηση, με χορηγία ήρθε η Τέρνα και συγκρατήθηκαν όλα τα χώματα, γίνανε εργασίες που θα έπρεπε να κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Το έκανε η Τέρνα. Βέβαια, καλώς έγινε αυτό, γιατί ακόμη τα χώματα στέκονται, ακόμα το μνημείο δεν έχει πάθει τις σοβαρές ζημίες που θα μπορούσε να είχε πάθει, με όλους τους χειμώνες που πέρασαν, με όλες τις καιρικές συνθήκες. Και ελπίζω, αντί να τηρεί αυτή την τακτική το Υπουργείο, του να πολεμάει, να πολεμάει τους ανθρώπους του, να πολεμάει αυτούς που δούλεψαν και, και φέρανε στο φως αυτό το μνημείο, γιατί ως ένα σημείο είναι και προσωπική επίθεση για μένα και την ανασκαφική μου ομάδα, έτσι. Λοιπόν, είναι πολύ βαρύ αυτό και δεν στέκει με τίποτα. Αντί για όλα αυτά, θα έπρεπε το Υπουργείο να σταθεί πάνω από το μνημείο, να βοηθήσει στη συντήρησή του, στη στερέωσή του, σε έργα που πρέπει να γίνουν και να υλοποιήσει το ταχύτερο δυνατό το πρόγραμμα που υπάρχει. Είμαστε ήδη το Δεκέμβρη, μια δύσκολη εποχή, με καιρικές συνθήκες δύσκολες και ελπίζουμε το μνημείο να αντέξει και αυτό το χειμώνα. Αλλά δεν φταίει η ανασκαφή γι' αυτό. Φταίνε οι μετέπειτα, οι οποίοι βάλαν το μνημείο στην άκρη. Αυτό το μνημείο δεν είναι μόνο για τον νομό Σερών, είναι για όλη την Ελλάδα, είναι για όλο τον κόσμο, είναι οικουμενικό μνημείο. Ας σταθούν και ας κάνουν το χρέος τους απέναντι στο μνημείο αυτό, με την υλοποίηση των ταχύτερο δυνατών των εργασιών του ΕΣΠΑ. Είμαστε Ελλάδα, είμαστε η Μακεδονία που περνάει αυτά που περνάει και θα έπρεπε αυτό το μνημείο να το έχουμε ψηλά, να το έχουμε κάνει επισκέψιμο εδώ και πάρα πολύ καιρό και να μπορούν όλοι να έρχονται και να έχουν την άποψή τους για το μακεδονικό αυτό μνημείο. Θα μου πείτε τώρα, φταίει το ότι είναι μακεδονικό μνημείο και δεν είναι ρωμαϊκό ή δεν είναι χριστιανικό και μετέπειτα. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά όσοι σκέφτονται έτσι, δεν σκέφτονται σωστά. Ο ίδιος ο τότε πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, στάθηκε στο πλευρό μας. Αυτό είναι μεγάλο, πραγματικά μεγάλη βοήθεια και όλη η πολιτική ηγεσία από εκεί και πέρα βοήθησε με τον τρόπο της. Για πολλούς φάνηκε υπερβολική αυτή η προβολή. Σκεφτείτε όμως ότι ήταν και η πρώτη φορά που έγινε προβολή για ένα αρχαιολογικό μνημείο σε τέτοιο βαθμό. Αντί να βλέπουμε διάφορα άλλα στην τηλεόραση, βλέπαμε τον πολιτισμό μας. Αυτό νομίζω δεν είναι άσχημο. Βοηθάει ένα τόπο. Και βοηθάει βέβαια όταν αυτό συνεχιστεί και μπορούν όλοι αυτοί που τα είδαν όλα αυτά μέσα από την τηλεόραση να τα δουν και επί τόπου. Εσείς οι δημοσιογράφοι δεν έχετε πάει ακόμα. Για μένα θα έπρεπε να ήσασταν οι πρώτοι, να έχετε εικόνα.